Πολλά λοιπόν κυρίες και κύριοι ακούστηκαν σήμερα για τον ΕΦΚΑ και την απονομή των συντάξεων στη Βουλή. Θα τα δούμε αναλυτικά και στο δεύτερο μέρος του δελτίου μας. Αυτό όμως που δεν ακούστηκε αφορούσε στην ρύθμιση που είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός στους ομογενείς. Πάμε στην αίθουσα ειδήσεων και στον Κώστα Πουλακίδα για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, μάλλον τι δεν συνέβη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε νέο εμπεγμό και κολλησιεργία με τις συντάξεις που αφορούν τους ομογενείς, κυρίως από τη Βόρεια Ήπειρο και τους παλινοστούντες από τις χώρες της προανατολικής Ευρώπης. Να θυμίσουμε τι έχει γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν λίγα χρόνια στην Ελλάδα, παίρνουν κομμάτι τμήμα της εθνικής σύνταξης. Κάτω από 384, 150 ευρώ, 140, 180. Είχε υποσχεθεί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα ρύθμισε το θέμα τους. Δεν το είχε κάνει. Είχε φωνάξει, μάλιστα, αν θυμάστε, και τον τραγουδιστή από τις Μέλισσες, τον κύριο Μάστορα, στο Μαξίμου για να το διαβεβαιώσει ότι θα το έκανε. Ένα Σάββατο, βέβαια. Την προηγούμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εργασίας διαβεβαίωνε ότι θα έρχονταν τροπολογία σε αυτό το νομοσχέδιο. Τελικά η τροπολογία δεν θα έρθει, διότι όπως λέει το Υπουργείο Εργασίας, δεν πρόλαβε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να συντάξει την έκθεση. Έτσι θα πάμε παρακάτω. Δηλαδή θα πάει σε άλλη. Θα κλουτσίσουμε το τενεκεδάκι και θα δούμε πότε θα έρθει. Δεν υπάρχει πια πλέον καμία δέσμευση. Άρα το Γενικό Λογιστήριο ή δεν πρόλαβε να συντάξει έκθεση ή δεν ήθελε να πει να δώσει αυτά τα χρήματα και έκοψε τη ρύθμιση αυτή. Οι ομογενείς σε κάθε περίπτωση είναι οι χαμένοι, τους κορόιδεψαν για άλλη μία φορά. Αυτή είναι μία είδηση που βγήκε. Υπονοείς ότι μπορεί να ισχύσει και εδώ το ουδέν μονιμότερον του προσωρινού από ό,τι. Μέχρι στιγμής αυτό έχει γίνει. Να. Αυτό έχει γίνει διαχρονικά. Οι ομογενείς αυτοί παίρνουν 150-200 ευρώ. Μάλιστα. Επειδή δεν έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ζωής στη χώρα μας. Γι' αυτό. Η δεύτερη είδηση. Η δεύτερη είδηση αφορά τους ναυτικούς. Επιχείρησε η κυβέρνηση να πάρει τα χρήματα του ειδικού λογαριασμού οικογενειακών επιδομάτων των ναυτικών, του λεγόμενου LON, και να τα βάλει στο ΝΑΤ. Αυτός είναι ένας ειδικός λογαριασμός που βάζουν χρήματα μόνο οι ναυτικοί. Ο κόσμος της ναυτεργασίας δηλαδή, όχι το κράτος, και πηγαίνουν και τα οικογενειακά τους επιδόματα. Ήθελε λοιπόν να βάλει χέρι σε αυτά τα επιδόματα ο κύριος Χατζηδάκης, επιχείρησε να τα βάλει στο ΝΑΤ ώστε να τα διοικεί ο πρόεδρος του ΝΑΤ, που είναι διορισμένος από τον κύριο Χατζηδάκη. Τελικά απεσήρθε αυτή η ρύθμιση, το ανακοίνωσε ο κύριος Χατζηδάκης, θα γίνει νέα διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς. Όλοι οι φορείς του χώρου της ναυτεργασίας, τη ναυτιλία συνολικά, ήταν απέναντι, αντίθετη στη ρύθμιση αυτή του κυρίου Χατζηδάκη, εξού και υποχρεώθηκε να το πάρει πίσω. Ετοιμαζόντουσαν να δέσουν τους κάβους στα πλοία και να κάνουν απεργία. Δεν το άντεξε αυτό η κυβέρνηση. Δύο στα δύο λοιπόν. Σήμερα, Κώστα Πουλακίδα, να σε ευχαριστήσω. Προς το παρόν θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος του δελτίου.